ανθίζω την πόλη μου. Διαγωνισμός καλοπισμού μπαλκονιού κήπου Ταράτσας από τους εθελοντές του δικαίωμα στην πόλη. Θα βραβευτούν τα τρία καλύτερα από κάθε κατηγορία. Δεν θα σας πω εγώ περισσότερα. Έχω καλέσει τον κύριο Μάνο Ταμιουλάκη. Είναι ο συντονιστής των εθελοντικών ομάδων. Οπότε εκείνος θα σας δώσει όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτόν τον διαγωνισμό. Αν και για να σας πω την αλήθεια μου, το ανθίζω την πόλη μου είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε όλοι μας εκτός από διαγωνισμό, μπας και κάνουμε καλύτερη την ζωή μας, μπας και βγούμε από όλα αυτά τα μίζερα τα οποία ή τα άχρωμα τα οποία διαθέτει ετούτη εδώ η πόλη. Κύριε Ταμιουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, σας ακούμε. Πολύ σωστά το θέσατε. Ο διαγωνισμός αυτός είναι μια υπενθύμηση που θέλαμε να κάνουμε στους Ηρακλειώτες αναφορικά με την αισθητική της πόλης μας. Με αυτή την αφορμή τον ξεκινήσαμε. Είμαστε χαρούμενοι γιατί πάει αρκετά καλά. Και στις 5 Ιουνίου θα έχουμε τους νικητές. Θα γίνει μια εκδήλωση στο πάρκο του Γεωργιάδη, όπου εκεί θα βραβευτούν οι νικητές, οι οποίοι θα τους απονεμηθούν και διάφορα βραβεία που μας έχουν χορηγήσει διάφορες επιχειρήσεις. Πώς θα γίνει αυτός ο διαγωνισμός? Εγώ πρέπει να έρθω και να δηλώσω συμμετοχή και να πω, το φέρνω ως παράδειγμα, κύριε Ταμιουλάκη, ή μέσω κάποιας πλατφόρμας να μπω και να δηλώσω συμμετοχή, επειδή από τη δική μου την πλευρά πιστεύω ότι έχω ένα πολύ όμορφο μπαλκόνι, μια πολύ όμορφη ταράτσα, μια πολύ όμορφη αυλή, για να ξέρετε και να το ελέγξετε, θα πάνε κάποιοι από την δημοτική ομάδα που θα είναι μια επιτροπή, θα είναι από το πράσινο, τι, πώς? Θα σας πω. Όχι, όχι. Εμείς είμαστε οι εθελοντές της παράταξης δικαίωμα στην πόλη. Να μην μας μπερδεύει ο κόσμος με το Δήμο Ηρακλείου. Μπορεί να είμαστε η πλειοψηφούσα παράταξη, αλλά παραμένουμε εθελοντές και η ομπρέλα μας είναι η παράταξη δικαίωμα στην πόλη. Λοιπόν, υπάρχει μια επιτροπή η οποία αποτελείται πενταμελής, η οποία αποτελείται από αρχιτέκτονες κήπων και άλλους αντίστοιχους του χώρου, διακοσμητές κλπ. Και είναι αυτοί που θα κρίνουν ποιο μπαλκόνι, ποια ταράτσα, ποια πρόσωψη, γιατί υπάρχει και η κατηγορία πρόσωψη, θα είναι οι καλύτερες ή ποιες τρεις μάλλον θα είναι οι καλύτερες, ώστε να τους απονεμηθούν τα βραβεία, τα οποία είναι από ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δωροεπιταγή από... Μην αναφέρεστε εταιρείες. Δεν αναφέρω εταιρείες. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία αρκετά καλά και υπηρεσίες αισθητικής. Ωραία. Κύριε συντονιστή των εθελοντικών ομάδων της παράταξης δικαίωμα στην πόλη, ρωτώ το εξής. Η αισθητική της πόλης μου, η αισθητική, ας μην το πάω σε όλη την πόλη, η αισθητική της δικής μου της γειτονιάς, αυτή την ώρα με πονάει τα μάλα. Με πονάει. Έχει το γκρίζο, έχει το χώμα, έχει το έτσι, έχει το αλλιώς. Είναι μια γειτονιά που θέλω να την κάνω καλύτερη, να της δώσω χρώμα. Εγώ θα σας πω, δεν έχω ζηλέψει ποτέ στη ζωή μου, αλλά θαύμασα τις προηγούμενες ημέρες, είδα με μια άλλη ματιά και ναι, θα πω ότι ένιωσα ένα τσιμπήμα που λέει, γιατί ρε παιδιά δεν έρχονται και στη δική μου τη γειτονιά να φυτέψουν ένα λουλούδι. Έχω δημόσιους χώρους. Έχω δημοτικούς χώρους οι οποίοι είναι ελεύθεροι, αλλά οι οποίοι είναι απροστάτευτοι. Μπορείτε να έρθετε να με βοηθήσετε, να με βρείτε, να σας βρω, πού μπορώ να σας βρω, και όλοι μαζί να το κινήσουμε για να φτιάξουμε και να κάνουμε λίγο πιο χρωματιστή τη ζωή μας, βλέποντας από τα παραθύρια μας. Βεβαίως, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση που βέβαια είναι στις δυνατότητες μας να υλοποιήσουμε. Έχουμε μια σελίδα στο Facebook η οποία ονομάζεται Εθελοντές Δικαίωμα στην Πόλη. Με λατινικούς χαρακτήρες.
Όχι, με ελληνικούς. Με ελληνικούς, ωραία. Με ελληνικούς εραστήρες. Δικαίωμα στην πόλη εθελοντές. Πάμε εθελοντές, αυτό. Μπορεί ο κάθε ένας να μπει, να μας στείλει μήνυμα. Καταρχάς μπορεί ο κάθε ένας να μπει στις ομάδες μας, τις εθελοντικές. Γιατί δεν είναι μία. Αυτή την συγκεκριμένη εκδήλωση την διοργανώνει, την έχει στην ευθύνη της η ομάδα ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος. Ωστόσο υπάρχουν άλλες τρεις ομάδες. Η ομάδα πολιτισμού, η ομάδα ποιότητας ζωής και... Συγγνώμη, η ομάδα ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος είναι η συγκεκριμένη. Η ομάδα πολιτισμού λοιπόν, η ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης και η τέταρτη ομάδα είναι η ομάδα αθλητισμού, παιδείας και διαβίου μάθησης. Ναι, εσείς... Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση χθες επίσης. Ωραία, εσείς μπορεί να είσαστε οι εθελοντικές ομάδες, αλλά νομίζω ότι έχετε ή πρέπει να έχετε την άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αντιδημαρχίες, ώστε να καταθέτετε και εκεί τα δικά σας τα μηνύματα, αυτά τα οποία παίρνετε από τον κόσμο, τις δικές σας τις καταγραφές, όπως επίσης και τις δικές σας τις προτάσεις, κύριε Ταμιολάκη, έτσι το σκέφτομαι. Δηλαδή, εσείς μπορεί να κάνετε αυτή τώρα τη διοργάνωση, να υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός, ο οποίος τρέχει ήδη, ανθίζω την πόλη μου, για τον γαλοπισμό του μπαλκονιού του κήπου της Ταράτσας, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ενήμερη και η αρμόδια υπηρεσία, ή μπορείτε να ζητήσετε την παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας πρασίνου, ας πούμε, αν κάπου χρειαστεί, ή των αντίστοιχων μέσα από τις εθελοντικές ομάδες, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως και έτσι είναι. Το πρώτο βήμα ήταν, γιατί εμείς ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο, ήταν να συσταθούμε εμείς ως ομάδες και να αποκτήσουμε τη δική μας ταυτότητα. Από εκεί και πέρα, και χθες μιλούσα με την Φιλαρέτη, την αντιδήμαρχο εθελοντών Ηρακλείου, και είμαστε σε αγαστή συνεργασία, όπως και με τον κύριο Γιαλιτάκη. Οπότε θα γίνουν πράγματα και σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, ξεκινάει αυτό. Αλλά υπάρχει η θέληση και η βούληση και από τις δύο πλευρές να συνεργαστούμε και να κάνουμε κάτι καλό για την πόλη. Γιατί ο στόχος είναι η πόλη, έτσι, δεν είναι τίποτα άλλο. Ωραία. Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει? Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου. Θα τελείωνε στις 20 Μαΐου, θα τελείωναν οι δηλώσεις συμμετοχών, ωστόσο δόθηκε παράταση από χθες μέχρι τις 31 Μαΐου, αλλά στις 31 Μαΐου θα κλείσει. Αυτό που χρειάζεται να κάνει κάποιος που θέλει να συμμετάσχει είναι να στείλει ένα email στο ανθίζω την πόλη μου, όπως το ακούει στα λατινικά, papaki@gmail.com. Μπορεί να μπει βέβαια και στο Facebook για να το βρει αυτό. Στέλνει λοιπόν ένα email, μας λέει ότι θέλει να συμμετέχει. Του στέλνουμε εμείς έναν κωδικό για να μην υπάρχει ονόματα, για να μην υπάρχουν ονόματα. Και με τον κωδικό αυτό μπορεί αφενός να επωφεληθεί με έκπτωση 15% από τη διάφορα φυτόρια που θα του πούμε εμείς, να πάρει φυτά αν θέλει να φυτέψει νέα. Και αφετέρου να μας στείλει και φωτογραφίες πώς ήταν ο κήπος και πώς θα είναι στο τέλος. Ωραία. Ο κήπος, η πρόσωψη ή το μπαλκόνι, ξαναλέω. Ωραία. Ο κήπος, η πρόσωψη ή το μπαλκόνι. Ανθίζω την πόλη μου, gmail.com, αν θυμάμαι. Μπράβο. Καλά. Ωραία. Μπράβο. Εντάξει. Για όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 31 Μαΐου. Μαΐου. Ωραία, αυτό το μήνα δηλαδή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.